Και με τη Γεωργία. Λοιπόν, Χρυσόστομο Μπίκατσι, τι έγινε με το Game of Love της πολιτικής? Ζωής βλέπαμε νωρίτερα, ναι. Σπύρο, σε κάθε περίπτωση. Ζωής ή οτιδήποτε περίπτωση. Άλλο, αλλά ναι. Ήταν μπάχαλο έγινε χτες ναι. Στην Επιτροπή Περιφερειών. Εκεί συζητώνταν το θέμα του Κλεισθένη. Θυμίζουμε ότι αποβλήθηκε ο Παντούλης με τον αγοραστό. Ναι, σε μια συζήτηση που αφορούσε τα νέα μέτρα για την αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως δεν τα λέω εγώ, ας τα ακούσουμε. Για να χαρούμε. Το οποίο κάνει ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Βουλευταής. Καταλαβαίνω, θέλει να επιβάλλει την άποψή του, έτσι έχει μάθει. Έως πότε θα ανεχόμαστε αυτές τις προσβολές εδώ? Έως πότε? Δεν θα προστάτε. Έως πότε? Θα σκοτούμε να φύγουμε. Καλά κάνει, γιατί έξω είναι το ιατρείο. Λέω λοιπόν. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Παντούλη, σας κλείνει το ρόγο. Σας παρακαλώ πολύ. Βγαίστε έξω, κύριε αγοραστέ. Βγαίστε έξω. Σας αποβάλλω, βγαίστε έξω. Αυτή η ειρωνία και αυτή η προσβολή σε εκπροσώπους μέσα στο κοινοβούλιο πρώτη φορά γίνεται. Και από εσάς και από τον κύριο Παντούλη. Δεν έχετε το φυλάξατε. Δεν έχετε το θάρρος. Δεν έχετε το θάρρος. Από τον κύριο Κουλουτούμπα προφυλάξατε εμένα. Δεν έχετε το θάρρος να ακούτε. Δεν έχετε το θάρρος να ακούτε την άλλη άποψη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουν κάποιοι το θάρρος να δουν την άλλη. Σας παρακαλώ πολύ. Περίεργο συμβάν, πάντως πρώτη φορά δεν γίνεται. Ξαναγίνει και χειρότερα έχουν γίνει. Αλλά... Δεν γίνεται γιατί οι αλλαγές που φέρνει ο Κλεισθένης είναι πάρα πολλές και αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταξύ άλλων, είχαμε πει απλή αναλογική.